Έναν 60χρονο συνέλαβε η αστυνομία ως ηθικό αυτούργο για την απόπειρα δολοφονίας 53χρονου, η οποία αποκαλύφθηκε αργά το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της οδού Κολοκοτρώνη στην Καβάλα. Το θύμα βρήκε η μητέρα του, αιμόφυρτο, και σε οριακό σημείο λόγω της αιμορραγίας από τις πολλαπλές μαχαιριές που του είχαν καταφέρει άγνωστοι δράστες στα ξημερώματα του Σαββάτου μέσα στο σπίτι του, έχοντας παραβιάσει την πόρτα εισόδου και πιάνοντάς τον κυριολεκτικά στον ύπνο. Ήταν 4:30 το απόγευμα όταν εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένος, όμως η δολοφονική επίθεση σε βάρος του, όπως αποκαλύφθηκε στη συνέχεια, είχε σημειωθεί γύρω στις 2 με 3 τα ξημερώματα. Επί ένα 12ωρο, το θύμα, αν και είχε τις αισθήσεις του και κατάφερε για λίγο να μετακινηθεί μέσα στους χώρους του σπιτιού, δεν μπόρεσε ωστόσο να ειδοποιήσει για βοήθεια. Η μητέρα του, όμως, γνωρίζοντας ότι το προηγούμενο διάστημα δεχόταν απειλές, ανησύχησε επειδή δεν έδωσε σημεία ζωής και έτσι αποφάσισε να δει τι συμβαίνει, βρίσκοντάς τον, όπως προαναφέραμε, σε πολύ άσχημη κατάσταση. Η κρίσιμη κατάσταση στην οποία ήταν δεν επέτρεψε τον 53χρονο να καταθέσει αμέσως τι είχε συμβεί. Έτσι, οι αστυνομικοί στράφηκαν στο περιβάλλον της οικογένειάς του και φάνηκε πως ορισμένα μέλη γνώριζαν τι συνέβαινε το προηγούμενο διάστημα. Το θύμα φαίνεται πως σε προγενέστερο χρόνο παρήχε επαγγελματικές υπηρεσίες στον 60χρονο, ο οποίος του είχε δηλώσει πως δεν έχει χρήματα και του άφησε ως εγγύηση ένα ακριβό ρολόι, έως ότου μπορέσει να εξοφλήσει το χρηματικό ποσό. Ο 53χρονος φέρει βαθιά τραύματα στην κοιλιακή και κάτω θωρακική χώρα από ένα χασαπομάχαιρο, το οποίο βρέθηκε μέσα στο διαμέρισμα και δεν αναγνώρισε ως δικό του. Έτσι εκτιμάται ότι οι δράστες πήγαν αποφασισμένοι για την επίθεση, φέρνοντας μαζί τους το παραλίγο φωνικό όπλο. Παράλληλα, αποκλείστηκε το σενάριο να έχει προηγηθεί λογομαχία που επέφερε τραυματισμό με ένα αντικείμενο που βρέθηκε τυχαία στο σπίτι. Άλλωστε, δεν υπάρχουν ενδείξεις πάλης και τα όσα μετέφερε ο τραυματίας, ότι δηλαδή κοιμόταν την ώρα της επίθεσης, φαίνεται πως επιβεβαιώνονται από την εγκληματολογική εξερεύνηση του χώρου. Ευτυχώς για τον ίδιο τον 53χρονο, παρόλο που τα τραύματα ήταν βαθιά, η λάμα δεν έπληξε κανένα ζωτικό όργανο. Η κρισιμότητα της κατάστασης του επήλθε κυρίως λόγω της πολύωρης αιμορραγίας για 12 ολόκληρες ώρες, πριν τύχει η ιατρικής περίθαλψης στο νοσοκομείο της Καβάλας, όπου μεταφέρθηκε και εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Όσον αφορά τον 60χρονο συλληφθέντα, αρνείται όλες τις κατηγορίες, ωστόσο οι έρευνες συνεχίζονται με προσαγωγές ατόμων, προκειμένου να εντοπιστούν οι τρεις που φέρονται κατ' εντολή του να εκτέλεσαν τη δολοφονική επίθεση σε βάρος του 53χρονου.